Η εκτίμηση που βασίζεται στα πραγματικά αποτελέσματα, στα πραγματικά δεδομένα, έτσι, και είναι τα οποία έρχονται από το... Λοιπόν, 75%. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κινηθεί κατά το exit poll από το 30 έως το 34%. Η Νέα Δημοκρατία από το 28,5 έως το 32,5. Η Χρυσή Αυγή από το 6,5 έως το 8. Πρώτα θα διαβάσω και μετά θα σχολιάσουμε με την άδειά σας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και το ΠΑΣΟΚ Δημοκρατική Συμπαράταξη θα κινηθούν από το 5,5 έως το 7. Είναι το ίδιο διάστημα και για τα δύο κόμματα. 5,5 με 7, 5,5 με 7. Το ποτάμι από το 4 έως το 5,5%. Και να δούμε παρακαλώ την επόμενη κάρτα. Έχουμε και άλλα κόμματα προφανώς. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες από το 3 έως το 4%. Η Ένωση Κεντρώων από το 3,2 έως το 4,2%. Η Λαϊκή Ενότητα από το 2,5 έως το 3,5%. Η Ανταρσία από το 0,5 έως το 1,5%. Και τα άλλα κόμματα όλα μαζί από το 1, όσα έχουν απομείνει δηλαδή, από το 1,4 έως το 1,8%. Να αρχίσουμε από αυτή την κάρτα. Λοιπόν, γιατί απαντά σε κάποια καταρχήν ζητήματα. Από αυτή την κάρτα, αυτό που βλέπουμε, μεγάλος λόγος έγινε τις προηγούμενες μέρες για τους ανεξάρτητους Έλληνες, μπαίνουν, δεν μπαίνουν στη Βουλή. Με βάση την πρώτη καταγραφή του exit poll, οι ανεξάρτητοι Έλληνες λοιπόν μπαίνουν στη Βουλή. Είναι σίγουρο ότι μπαίνουν. Δηλαδή. Βάση τα δεδομένα, για μία ακόμα φορά οι ανεξάρτητοι Έλληνες συσπήρωσαν ψηφοφόρους στο τέλος. Να σας θυμίσω ότι στις προεκλογικές δημοσκοπήσεις έως και την Παρασκευή ήταν κοντά στο 3, αλλά συνήθως όχι στο 3, 2,7. Βεβαίως υπήρχε 10% αναποφασίστων. Να πούμε επίσης ότι η Ένωση Κεντρών επιβεβαιώνει την υψηλή της δημοσκοπική καταγραφή. 2,2, για τη Λαϊκή Ενότητα θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε. Παίζεται. Θα περιμένουμε τα πραγματικά αποτελέσματα και να δούμε και την κάρτα με τα κόμματα με τα υψηλότερα ποσοστά. Λοιπόν, μια ισοπαλία μεταξύ Κουκουέ και ΠΑΣΟΚ βλέπω στην πρόβλεψη που κάνετε. Η τέταρτη θέση επίσης φαίνεται ότι θα χρειαστεί να περιμένουμε τα αποτελέσματα, εκτός αν στο 100% του exit poll έχουμε κάτι άλλο, αλλά πάντως αυτή την ώρα είναι στα ίδια ακριβώς ποσοστά. Μάλιστα. Η Χρυσή Αυγή δείχνει ότι θα βρίσκεται στην τρίτη θέση. Δεν αποτελεί έκπληξη αυτό με βάση τις καταγραφές που είχαμε, για να είμαστε ειλικρινείς. Το ποτάμι δείχνει να είναι πιεσμένο σε σχέση με τα ποσοστά του του Ιανουαρίου. Και μακριά από το στόχο τον οποίο είχαν θέσει. Ναι, βεβαίως. Και μακριά από το διακηρυγμένο στόχο του. Σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, να κάνω ένα σχόλιο. Το εύρος το βλέπουμε. Το σχόλιο το βασικό είναι ότι το άθροισμά του θα είναι υψηλό. Και στους δύο δίνεται 4 μονάδες. Ναι, είναι το ίδιο περιθώριο γιατί είναι πολύ συγγενή τα ποσοστά. Θα είναι υψηλό το άθροισμα. Το αθροιστικό ποσοστό ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας μπορεί να είναι της τάξης του 63, του 64, υψηλό, πολύ κοντά στο άθροισμα του Ιανουαρίου. Αυτός ο νέος δικοματισμός δηλαδή συντηρεί υψηλά ποσοστά. Τώρα, βλέπετε τα νούμερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Στατιστικά, βλέπετε ότι το χαμηλό του ενός είναι χαμηλότερο από το υψηλό του άλλου. Έτσι. Υπάρχει αυτό. Αλλά να σας το πω αλλιώς. Είναι μάλλον ακραίο να περιμένει κανείς ότι στον έναν το σφάλμα θα πέσει στη μία μεριά και στον άλλον στην απέναντι. Με βάση τα δεδομένα πάντως που περιγράψατε νωρίτερα και το ότι έχουμε ένα μεγάλο αριθμό ψηφοφόρων οι οποίοι πάνε την τελευταία στιγμή. Τώρα έχουν πάει ήδη βέβαια. Έτσι. Αν κατάλαβα καλά, δεν θα εκπλέγεται αν δούμε κάποια διαφοροποίηση στο 100%. Δεν θα εκπλαγώ αν δούμε διαφοροποίηση. Κυρίως όμως η επεξεργασία των στοιχείων που έχουν συλλεγεί μετά τις 4.30 θα μας βοηθήσει να μειώσουμε τα περιθώρια ασφάλματος.